Διάπραξη εγκλημάτων πολέμου ευρείας κλίμακας από τους Ισραηλινούς κατά την τελευταία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας αναφέρει στην έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία. Η οργάνωση τονίζει ότι τα εγκλήματα πολέμου διάπραξαν και ένοπλοι Παλαιστίνοι και απευθύνει έκκληση για διεθνές εμπάργκο όπλων τόσο εις βάρος του Ισραήλ όσο και εις βάρος της Ισλαμικής Χαμάς, η οποία διοικεί τη Γάζα. Έντονη ήταν η αντίδραση του Τελαβίβ που κατηγόρησε τη Διεθνή Αμνηστία για προκατάληψη και διαστρέβλωση των γεγονότων. Σε 117 σελίδες της έκθεσης, η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη Γάζα και από τις δύο πλευρές. Καταδικάζει τις επιθέσεις από τη Χαμάς, η οποία έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των αμάχων, εκτοξεύοντας ρουκέτες ακόμη και από σχολεία. Το βαρύ κατηγορό όμως πέφτει στο Ισραήλ, με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιούσε τους αμάχους ως ασπίδα, μπλοκάροντας ταυτόχρονα την πρόσβασή τους στην ανθρωπιστική βοήθεια. Demolition and destruction of houses, of civilian buildings on a large scale, and destruction that could not be justified as military necessity, and it was preventing medical teams from evacuating the wounded. Η ομάδα της Διεθνούς Αμνηστίας που έκανε την έρευνα περιελάμβανε και έναν ειδικό σε στρατιωτικά θέματα. Συγκέντρωσε τα στοιχεία επισκεπτόμενοι δεκάδες περιοχές που δέχτηκαν επίθεση τόσο στη Γάζα όσο και στο νότιο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τον Ισραηλινό στρατό. Εκπρόσωπος όμως του Υπουργείου Εξωτερικών αμφισβητεί την αξιοπιστία της έρευνας. This report by Amnesty is not a human rights report. This is a Soviet-style trial. There is no transparency, no accountability. We don't know who the judges are. Who are the members of the investigation team? They completely hide their identity. Το Ισραήλ αρνήθηκε να συνεργαστεί με την ομάδα της Διεθνούς Αμνηστίας για την έρευνα. Η Χαμάς επέτρεψε την είσοδό της στη Γάζα υπό τον όρο να συνοδεύεται από αξιωματούχο της στρατιωτικής οργάνωσης. Γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη δυνατότητα των κατοίκων να εκφραστούν ελεύθερα υπό αυτές τις συνθήκες. Η Διεθνής Αμνηστία συμπεραίνει ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να αλλάξει τακτική. Κάτι που σημαίνει ότι στην πιθανότητα ενός νέου πολέμου το βάρος θα πέσει και πάλι επάνω στους πολίτες.